Φίλες και φίλοι του κόσμου του μπάσκετ, γεια σας. Η εκπομπή αποκλειστικά για το χώρο της Πορτοκαλί Μπάλας είναι για δεύτερη εβδομάδα μαζί σας. Για ένα τη χρονιά συνεχίζουμε με μια εκπομπή καθαρά μπασκετική. Στο ξεκίνημα της εκπομπής θα πάμε στην καθιερωμένη συνέντευξη της εβδομάδας με το φόργο του πλέον της ΑΕΚ, τον Λεωνίδα τον Κασελάκη. Λεωνίδα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Πρώτα απ' όλα, με τη νέα ομάδα πλέον την Ένωση, ξεκινήσατε με δύο δυνατά παιχνίδια. Με την ομάδα του Κολοσσού και τον Αγόρ, πήρατε τις νίκες και συνεχίζετε στο κύπελλο Ελλάδος. Πώς ήταν αυτές οι δύο πρώτες αναμετρήσεις που είχατε? Ήταν λίγο παράξενο, γιατί σαν ομάδα δεν έχουμε πολύ χρόνο να δέσουμε και να βγάλουμε τους αυτοματισμούς. Διότι η ομάδα αυτή έχει 10 μέρες ύπαρξης. Οπότε έπρεπε να συνδυάσουμε και το αποτέλεσμα, αλλά και να προσπαθούμε να βγάλουμε στο παρκέ κάποια πράγματα που είχαμε δουλέψει. Θεωρώ ότι αυτό συνδυάστηκε αρκετά καλά και πλέον βλέπουμε τη συνέχεια και προχωράμε, γιατί έχουμε δύσκολη συνέχεια και πρέπει να κρατήσουμε τον πύχη χαμηλά. Καταλαβαίνω. Και κατευθείαν στα δύσκολα, δύο ομάδες που είναι τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα ανταγωνιστικές στην Α1 με καλές πορείες, ιδιαίτερα όχι την περασμένη, από την προπερασμένη χρονιά και πριν. Σίγουρα. Είναι δύο ομάδες επαρχιακές και μάλιστα πρότυπο, θα έλεγα, στο πώς λειτουργούν και εξωαγωνιστικά, πολύ οργανωμένες και θα είναι πολύ ανταγωνιστικές ομάδες και φέτος. Ιδιαίτερα ο Αγώνα νομίζω έδειξε πολύ καλό πρόσωπο. Αλλά στο τέλος νομίζω ότι βγάλαμε και ενέργεια και ψυχή και δείξαμε την κλάση μας, θα λέγα, σαν ομάδα, σαν σύλλογο, γιατί σαν σύνολο κερδίσαμε. Έτσι λειτουργούμε εμείς. Φέτος μόνο σαν σύνολο θα λειτουργήσουμε και καταφέραμε να τις λεπτομέρειες να τις κάνουμε καλά, ας πούμε, και να πάρουμε αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για μας, κυρίως ψυχολογίας. Τώρα ακολουθεί, δεν ξέρουμε ακόμα την ακριβή ημερομηνία. Ένα παιχνίδι με τον Άρη, δύο ομάδες με μεγάλα ονόματα. Πώς βλέπεις αυτή την αναμέτρηση κόντρα στους κίτρινους της Θεσσαλονίκης, που έχεις την εμπειρία κιόλας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχεις παίξει αρκετά παιχνίδια κόντρα στον Άρη? Έχω πληροφορηθεί, νομίζω ότι θα παίξουμε την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είναι ένα μάτς που έχει μια άβρα έτσι από τα παλιά. Γιατί. Μ' ακούτε? Ναι, κανονικά. Ναι. Γιατί και ο Άρης είναι μια ομάδα με τεράστια παράδοση στο μπάσκετ, το ίδιο και η ΑΕΚ. Σαφώς το πλεονέκτημα είναι στην ομάδα του Άρη, γιατί είναι και γηπεδούχος, αλλά είχε πιο πολύ χρόνο στη διάρκεια του καλοκαιριού να δουλέψουν μαζί στην προετοιμασία και να γίνουν ένα πιο συμπαγές σύνολο από ότι εμείς, γιατί εμείς δεν έχουμε μέχρι στιγμής προλάβει να δουλέψουμε πολύ μαζί. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι εμείς, κύριε, πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Απλά ένα προβάδισμα το έχει ο Άρης. Εμείς θα κοιτάξουμε στη δικιά μας την ομάδα να βγάλουμε σε παρκή αυτά που δουλεύουμε καθημερινά. Αυτό το γεγονός ότι από το παιχνίδι μετατέθηκε λογικά κάποιες μέρες, έχει κάποιο αντίκτυπο, έχει κάποια διαφορά ως προς την κούρασή σας, καθώς είστε καινούργια ομάδα και εδώ στις συνεχόμενους αγώνες, ή νομίζω ότι δεν θα παίξει τόσο σημαντικό ρόλο? Εντάξει, σε αυτό το παιχνίδι δεν πιστεύω ότι θα έχει αντίκτυπο, γιατί και το κίνδυνο θα είναι υψηλό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μπορεί να το κύπελλο τα τελευταία χρόνια να έχει υποτιμηθεί, αλλά είναι ένα θεσμός ο οποίος είναι ευκαιρία για όλες τις ομάδες για να διακριθούν. Πόσο μάλλον φέτος που στους 8 αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό στην έδρα του, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν στο τελικό. Και σίγουρα είναι μια ευκαιρία για όλες τις ομάδες να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Ωστόσο, θα πρέπει εμείς να βγάλουμε το μυαλό μας τη λέξη κούραση, γιατί η κούραση ξεκινάει από το μυαλό και νομίζω ότι πιο πολύ θα επηρεάσει τα επόμενα παιχνίδια που θα έρθουν. Γιατί σε εκείνο το παιχνίδι το κίνητρο θα είναι ψηλό, λογικά το παλέ θα είναι γεμάτο ή θα έχει έντονη παρουσία. Οπότε θα έχουν και δύο ομάδες κίνητρο να αποδείξουν πράγματα. Θεωρώ ότι εμείς τουλάχιστον δεν θα βάλουμε στο μυαλό μας την κούραση, θα κοιτάξουμε τον αγώνα, να χτυπήσουμε τις αδυναμίες του, να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Τον Άρη τον έχεις δει φέτος, και αν ναι, πώς τον βλέπεις από τα λίγα μέχρι στιγμής παιχνίδια που έχουν γίνει? Νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόσωπο τώρα. Τον είδα στα παιχνίδια του Nick Gallis Cup
στη Θεσσαλονίκη, όπου κέρδισε και τα δύο παιχνίδια με δυνατές ομάδες. Δείχνει ιδιαίτερα γεμάτος στο ρόστερ του. Και οι παίχτες ακολουθούν μια φιλοσοφία σε άμυνα και επίθεση και νομίζω ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικός φέτος ο Άρης. Έχει δείξει μέχρι στιγμής πολύ καλό πρόσωπο και το έργο μας σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Πάμε τώρα λίγο στο καλοκαίρι και δεν θα σε πάω κατευθείαν στην ΑΕΚ. Πώς ήταν η εμπειρία σου με αυτή την εθνική ομάδα που συμμετείχατε? Για το 3-on-3. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, το 3-on-3 είναι μια τελείως διαφορετική διοργάνωση. Δηλαδή, επίτηδες αφήνουν το σκληρό παιχνίδι γιατί θέλουν να το κάνουν πιο πολύ για ερασιτέχνες αθλητές. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το επίπεδο δεν είναι ψηλό. Είναι πολύ δυναμικό, πολύ γρήγορο παιχνίδι. Είναι ωραίο να το βλέπεις γιατί με 12 δευτερόλεπτα επίθεση, ουσιαστικά 10, γιατί μέχρι να πάρεις το ριμπάν και να βγεις από το τρίποντο χάνεις σίγουρα 2 δευτερόλεπτα. Ο θεατής του αρέσει να βλέπει συνέχεια δράση και συνέχεια επίθεση και άμυνα και δυνατές φάσεις και κόντρες. Είναι ωραίο στο μάτι, αλλά είναι πολύ κουραστικό γιατί το πρόγραμμα των αγώνων είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, δεν ξέρεις, μπορεί να παίζεις 5 ώρα το απόγευμα και να παίξεις μετά 8 η ώρα ή 6 ώρα. Δηλαδή, είναι λίγο. Θέλει πολύ ιδιαίτερη προσαρμογή στο πρόγραμμα. Αλλά ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Το ευχαριστήθηκα με τα παιδιά. Γιατί όλοι δουλέψαν γι' αυτό πολύ. Μπορεί να φαίνεται στον κόσμο ότι δεν είναι τόσο σοβαρή διοργάνωση, αλλά όμως είναι σοβαρή διοργάνωση. Υπάρχουν επαγγελματίες αθλητές που παίρνουν λεφτά από αυτό και χωρίς να παίζουν 5-5. Οπότε εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε λίγο στους κανόνες εκείνου του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα, χωρίς να είναι θεωρώντας επιτυχία και εκεί που φτάσαμε, γιατί δεν είχε κάνει η Ελλάδα κάτι αντίστοιχο πριν. Στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς μιλούσαμε με τον Βαγγέλη Τοζιάγκο και μου έλεγε πόσο κοντά είναι η ΑΕΚ στην επιστροφή και το μεγάλο όνομα τους φιλάδους που έχει. Τι σε τράβηξε περισσότερο στο να επιστρέψει στην Αθήνα και να επιλέξει την ομάδα της ΑΕΚ? Σίγουρα η ΑΕΚ από όνομα είναι κάτι τεράστιο και συνοδεύεται από ένα κόσμο που την ακολουθεί πιστά παντού. Αυτό και μόνο είναι ένα κίνητρο για έναν αθλητή να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ. Ωστόσο, είχα μια συζήτηση με τον Βαγγέλη Τοζιάγκο, με τον coach, πριν έρθω στην ομάδα και κλείσω. Με προσέγγισε, νομίζω ότι μου έδειξε εμπιστοσύνη, μου έδειξε ότι με πιστεύεται. Εγώ κατάλαβα ότι έχω να κάνω με έναν άνθρωπο ειλικρινή και ότι θα με βοηθήσει πάρα πολύ και μπασκετικά μέσα στο παιχνίδι, αλλά και θα μου δώσει και ψυχολογία να βγάλω τις δυνατότητές μου. Και τελικά νομίζω ότι η απόφαση για να κλείσω την ΑΕΚ ήταν εύκολη. Δηλαδή, επειδή έκανε ένα γενικό συμπέρασμα για το ποια είναι τα θετικά να πάω στην ΑΕΚ, και τελικά η απόφαση ήταν εύκολη. Θέλω ό,τι θες να μου αναφέρεις μετά από την παρουσία σου και την καθιέρωσή σου από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Τι αφήνεις πίσω, γενικότερα το κλείσιμο του κεφαλαίου που λέγεται Δικέφαλο στο Βορρά? Εντάξει, στον ΠΑΟΚ πέρασα 2 χρόνια, θα έλεγα γεμάτα, ειδικά τη δεύτερη χρονιά που είχαμε και το EuroCup, οι αγώνες ήταν πάρα πολύ. Το ότι έφυγα από τον ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι έφυγα σαν εχθρός. Ίσα-ίσα έχω καλή σχέση με τους ανθρώπους, ακόμα μιλάμε, δεν σημαίνει κάτι ότι έφυγα από την ομάδα. Αλλά σίγουρα από την πλευρά μου έπρεπε να αλλάξω σελίδα, το ένιωθα αυτό, ότι είναι καλύτερο για μένα να ακολουθήσω τον δρόμο της ΑΕΚ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και τον ΠΑΟΚ δεν τον έχω μέσα στην καρδιά μου. 2 χρόνια ήταν για μένα σημαντικά, πήρα πράγματα, πιστεύω έδωσα, αλλά σίγουρα καθένας, η ομάδα παίρνει τον δρόμο της, εγώ το δικό μου, και συνεχίζουμε. Έτσι κι αλλιώς, θέλοντας και εμείς, θα βρωθούμε και αντιμέτωποι, οπότε εντάξει, αυτό δεν αλλάζει κάτι. Επαναλαμβάνω, ήταν 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ, τα οποία με γέμισαν και σαν αθλητή και σαν άνθρωπο. Το καταλαβαίνω, πλέον είσαι 100% θα δώσει δυνάμει σου για την ομάδα της ΑΕΚ. Με αφορμή κιόλας την κλήρωση που έγινε τη Δευτέρα για το EuroCup, αυτοί οι αγώνες θα σου λείψουν λίγο, τα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, η ευρωπαϊκή εμπειρία? Σαφέστατα είναι πολύ ωραίο για ένα αθλητή να έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Γιατί προπονείται όλη τη βδομάδα για να ουσιαστικά να είναι στο 100% των δυνατοτήτων του στο παιχνίδι. Είδα τον Όμιλο, είναι δύσκολος σίγουρα όμιλος για τον ΠΑΟΚ, με ομάδες πάρα πολύ δυνατές, με μεγάλο μπάτζετ.
εντάξει, μακάρι να πάει όσο καλύτερα γίνεται και να διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να επικεντρωθώ φέτος στους στόχους της ΑΕΚ, ακόμα και με ένα παιχνίδι τη βδομάδα, να προσπαθήσω να συγκεντρωθώ και να είμαστε όσο δυνατόν σαν ομάδα πιο έτοιμοι παιχνίδι με παιχνίδι και να δείχνουμε βελτίωση μέσα στη χρονιά. Και κλείνοντας, Λεωνίδα, μια μου είπες και για τον Βαγγέλη, τον Ζιάνκο που μιλήσατε και, την, και, τους, και τι είπατε πάνω κάτω. Κάποιοι προσωπικοί στόχοι, κάποιους προσωπικούς στόχους έχεις να αναφέρεις για το κλείσιμο με την αλλαγή της σελίδας στην καριέρα σου με την ομάδα της Ένωσης? Εγώ θα ήθελα αυτή, η προσωπική μου στόχη να βαδίσουν παράλληλα με τους στόχους της ομάδας. Δηλαδή να τελειώσει η χρονιά και να βλέπω τους ανθρώπους μου γύρω στην ΑΕΚ με ένα χαμόγελο. Αν γίνει αυτό, τότε πραγματικά θα θεωρήσω ότι και εγώ ότι θα έχω πετύχει τους προσωπικούς μου στόχους. Γιατί βαδίζουν απόλυτα με την ομάδα, έχω γίνει ένα με την ομάδα πλέον και θα πρέπει αυτό να, να βγούμε στο γήπεδο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μου άγχος αυτή τη στιγμή, ώστε η ομάδα να πέσει όταν το ψηλότερα μπορεί. Γιατί έχει ανθρώπους που το αξίζουν γι' αυτό και τρέχουν 24 ώρες το 24ωρο. Ωραία, Λεωνίδα, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια με την ομάδα της ΑΕΚ. Ευχαριστώ και εγώ, γεια σας. Αυτός ήταν λοιπόν ο Λεωνίδας ο Κασελάκης. Πέρσι δεν ήταν, είπαμε, με τον Λεωνίδα. Είχαμε από τον ΠΑΟΚ τον Μαρκ Πέιν και στο τέλος της χρονιάς τον Γιώργο τον Δέδα. Τώρα βρήκαμε την ευκαιρία, επικοινώνησα με τον Λεωνίδα για να, καθώς προσπάει στην σκέψη μου, ήταν σε μια ομάδα που είναι σε αγωνιστική κίνηση. Σε αγωνιστική κίνηση είναι φυσικά σε επίσημους αγώνες και η ομάδα του Άρη. Αλλά φυσικά στον Άρη θέλουμε να επικεντρωθούμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή περιμένω κάποια άλλη την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να έχουμε πάντα με την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε και με την ΚΑΕ Άρης, όπως και με όλες τις ΚΑΕ της πόλης, να έχουμε κάποιο παιδί για να μιλήσουμε για την νέα χρονιά της ομάδας των Κιτρίνων. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον coach του ΚΑΟ, τον προπονητή του ΚΑΟ, τον κύριο Μέξα, που ανέλαβε χρέη πρώτου τεχνικού, και σήμερα είχαμε τη συνομιλία με τον Λεωνίδα τον Κασελάκη. Δύο πρόσωπα κιόλας που δεν τα είχαμε φιλοξενήσει στην προηγούμενη σεζόν. Θα προσπαθώ να φιλοξενούμε και κάποιους, να έχουμε κάποια καινούργια πρόσωπα να μας μιλήσουν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, την 8η του κόσμου του μπάσκετ. Πέρσι βάλαμε και αρκετά γυναικείο μπάσκετ, να δούμε και τι άλλο θα βάλουμε που να διαφοροποιεί την εκπομπή σε σχέση με τις παλαιότερες περιόδους, πέρα από τα βίντεο και το νέο σήμα της εκπομπής, τα νέα γραφικά και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, μη πω λόγο, γιατί μετά θα τρέχουμε για να προλάβουμε το χρόνο.